Η Μόνικα Μπελούτσι, που ξεσήκωσε ολόκληρο τον ανδρικό πληθυσμό τόσο με το μη αναστρέψιμο όσο και με τη Μαλένα, θεωρήθηκε και θεωρείται η πιο αντιπροσωπευτική, η πιο σαγηνευτική και ταυτόχρονα σεμνή εκδοχή της Μαρίας Μαγδαληνής. Το μείγμα αμαρτίας και μεταμέλειας ήταν τόσο εκρηκτικό και τόσο αποκαλυπτικό που δεν χρειάστηκε να αποτυπωθεί καμία ερωτική σκηνή ανάμεσα στον Υιό του Θεού και σε αυτήν. Ο Γκίψον ως σκηνοθέτης αλλά και η Μόνικα Μπελούτσι ως Μαρία Μαγδαληνή βρέθηκαν ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά. Από τη μία το Ισραήλ μαζί με ολόκληρη την παγκόσμια εβραϊκή κοινότητα και από την άλλη πιο φανατικές σέκτες χριστιανών ανά την Ιφίλιο. Το οξύμορο στη σχέση της Μόνικα ως ηθοποιού και ως Μαρίας Μαγδαληνής αποτυπώνεται με δύο δικές της φράσεις. Είμαι καθολική αλλά δεν πιστεύω στον καθολικισμό. Το πιο σπουδαίο πράγμα που διαθέτω είναι το κορμί μου. Ακόμα και τώρα, 14 χρόνια μετά, η Μόνικα εξακολουθεί να είναι η πιο αντιπροσωπευτική και ταυτόχρονα σεμνή εκδοχή της Μαρίας Μαγδαληνής.